Κάτω από 300 μέτρα ασφαλεία, εκδόθηκε το πρωί απόφαση του μόνιμου κακριοδικίου Λάρνα Κατσιμοχόστου για η δολοφονία του Παναγιώτη Χριστοδούλου, 38 ετών, από την Αναδίπου, που διαπράχθηκε το βράδυ τη 25η Απριλίου. Όπω αναφέρεται στην πολυσέλιδη απόφαση του κακριοδικίου, με την οποία επιβλήθηκε ποινή φυλάκιση 20 χρόνων στο Γιώργο Ξρούπα μετά από δική του παραδοχή σε 9 κατηγορίε. Κυρίαρχο στοιχείο ήταν η έντονη μανία με την οποία έδρασε ο κατηγορούμενο. Πυροβόλησε το θύμα 13 φορέ από τις οποίες κάποιες από πολύ κοντινή απόσταση και αφού άλλαξε γεμιστήρα. Στην απόφαση του κακροδικίου αναφέρεται ακόμη ότι «Κάτω από αυτή τη βάναυση και εγκληματική συμπεριφορά που επέδειξε ο κατηγορούμενος, οποιοδήποτε χαρακτηρισμός των πράξεών του περιτεύει και περιοριζόμαστε να εκφράσουμε τον αποτροπιασμό μας επειδή μια σήμαντη αιτία οδήγησε στη δολοφονία ενός ανθρώπου». Κατά την επιμέτρηση τη ποινή, το κακριοδικείο έλαβε σοβαρά υπόψη την άμεση παραδοχή του Ξούρπα στην αστυνομία και στο δικαστήριο, τη συνεργασία του με τους ανακριτικές αρχές και τις του ανακριτικέ αρχέ και τι προσωπικέ του συνθήκε. Ενώ δεν έδωσε βαρύτητα στην εισήγηση του δικηγόρου του ότι στη διάπραξη των αδικημάτων συνέτεινε το γεγονό ότι δεν είχε πλήρη διάβγη, αφού μετά από εξετάσει αίματο και ούρων βρέθηκε θετικό στην ύπαρξη ναρκωτικών ουσιών. Να σημειωθεί πω τη διαδικασία παρακολούθησαν και αρκετοί φίλοι και συγγενεί του θύματο.